εμείς κάτι δεν σου θα ήθελα να σας συγκεντρώσω για ένα δύο μέρες να λέτε σε οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από την κοινή προστασία και αφορούν κυρίως στην περιοχή του Δημοσιοτέλους της Μαθαστοσύνης και αφορούντος και την περιοχή της Δημοσιοτέλους. Καταρχάς οι δύο ποδοσφαιρικές ομάδες των Κολοζερών και της Λιγοποριάς αποφύγηκαν στην τεχνική υπηρεσία και ζήτησαν να συντάξουν μελέτες έτσι ώστε να μπορέσουν να τοποθετήσουν στα γήπεδά τους χορτάρι, πλαστικό χορτάρι. Ζήτησαν να κομμάτουν μόνο τις μελέτες, ο καθένας μόνος του είχε υποσχέσει ότι θα αναζητήσει την πηγή χρηματοδότησης. Ανταποκριθήκαμε αμέσως στο αίτημά τους και ήδη σε χέρια τους έχουν και οι δύο ποδοσφαιρικές ομάδες και τις μελέτες που ζητήθηκαν. Δεύτερο, παρακαλώ. Επειδή δεν μιλάμε τώρα για πέταλο δεκάρες. Όπως σας είπα, όπως σας είπα, οι δύο ποδοσφαιρικές ομάδες απέθυναν έτοιμα προς εμάς, να μπορέσουμε να συντάξουμε τις μελέτες, γιατί κάθε μία είχε υποσχέσεις από διάφορες πηγές ότι θα απευθυνθεί προς το Δήμο και έβλεπε. Αυτό θέλω να καταλάβω. Όχι από εμάς, είπα το δέξω. Επειδή αυτή τη στιγμή όπως βλέπετε όλοι είναι σε εξέλιξη το η διαμόρφωση από την περιφέρεια για τον παραλιακό δρόμο και όλα αυτά τα έργα που γίνονται, σας πληροφορώ ότι το τελευταίο διάστημα σημειώθηκαν αρκετές ζημιές, κυρίως στην περιοχή των Τριτσόλων. Σε συνεννόηση λοιπόν με τον Πρόεδρο και την Τεχνική Υπηρεσία απευθύναμε αμέσως έγγραφο προς την περιφέρεια για τις νέες ζημιές που έχει υποστεί. Μήπως τυχόν εμπορέσουμε μέσα στο έργο που εκτελείται με μια νέα πιθανόν χρηματοδότηση η περιφέρεια να συμπεριλάβει και αυτό το αρκετά μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι συμπεριλογή της αναλόγης των πιτσών. Τρίτον, υπήρχε έτοιμα το οποίο απευθύναμε προς το Υπουργείο σχετικά με την παραχώρηση ενός αρκετά μεγάλο κομματιό το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της τάσης του Βρασιακού στη Λιγοποριά ανάμεσα στα δύο μεγάλα έργα που θεωρούνται της Παθέ και της Ευρωσέ την παραχώρηση του χώρου στο Δήμο έτσι ώστε εκεί να εξετάσουμε εάν μπορεί είναι παροτηρημένο και δεν θα χρησιμοποιηθεί από την κυρία του κ. Δημόπουλου για οτιδήποτε είναι ένα κομμάτι που αυτοί το λένε νεκρό και ζητήσαμε να παρακολουθήσει στο Δήμο με συνεννόηση που έχει γίνει με τον πρόεδρο της Λιγοποριάς και να δούμε πώς μπορούμε να το εξοπλίσουμε. Ακολούθω να σας ενημερώσω, γιατί αρκετοί είχατε επισκεφθεί στο γραφείο να με ρωτήσετε τι ενδέξει έχουν κάνει σχετικά με τα ηχοπεντάγματα και αν θα τοποθετηθούν επειδή αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται οι εργασίες για την εθνική οδό. Ήδη έχουμε απευθύνει έγραφα και το 2014 και τελευταία πάει το 2016 επαγγέλθαμε προς το Υπουργείο. Σε συνεννόηση που έγινε με τον κύριο Δημόπουλο, μας είπαν ότι με την ολοκλήρωση των δουλεύων θα εξεταστεί όλη την περιοχή μας από τα όρια του νομού, το δίδυμα μας από το Μιλίσιο έως και τα Μαύρα Λιθάκια. Θα εξεταστεί τις περιοχές από ειδικούς εντοπίσουν που υπάρχουν οι θόρυβοι και θα εγκατασταθούν οι οικοπετάγματα. Σήμερα το πρωί είχαμε μια τηλεφωνική επαφή πάλι με τον κύριο Δημόπουλο για ένα θέμα το οποίο αφορά έναν δρόμο τον οποίο έχουμε ζει αρκετά έγραφα αναφέρουμε στον δρόμο του Χελιδωρέου, τον παλαιό δρόμο για όσους γνωρίζετε την υπόθεση που είχε ξεκινήσει με τις υπογραφές των κατοίκων με τον κύριο Παγκρομίδη που κόβεται ο δρόμος στην περιοχή εκεί που περνάνε οι σύραγγες. Ο κύριο Δημόπουλο λοιπόν μου είπε ότι έχει κάνει επαφή με τον κύριο Καρνέση και στο τέλο του Μαρτίου που θα υπάρξει υπογραφή για την καινούργια συμφωνία για του όρου, για τη συνέχιση των έργων. Μέσα στου όρου που θα τοποθετούν για την πραγματοποίηση τη καινούργια συμφωνία θα συμπεριληφθεί και αυτό το έργο και θα πραγματοποιηθεί η έργο του αντιμετώπου. Ξαναλέω σήμερα το μεσημέρι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Δημόπουλο. Ερώτηση πάνω σε αυτό.
Κύριε Κάσιο, ερώτηση πάνω σε αυτό μπορώ. Στον πρόεδρο σήμερα. Ναι, επειδή είναι αυτή η διαδικασία, αυτό που είπε ο κ. Δημόπουλος το έκανε εγγράφος. Σήμερα το μεσημέρι σαν τρόπο που είπε και θα... Ναι, θα το κάνει και εγγράφος. Έτσι μόνο. Θα το ζητήσουμε αυτό, το ζητήσουμε. Εμείς θα το ζητήσουμε να το υποθεί και εγγράφος. Έχουν υποθεί πολλά λόγια στην πορεία. Είσαστε παράνομοι και στο γραφείο που είπατε. Ναι, ήμουν παράνομοι. Όπως λέω, τελευταία ενημέρωση, επειδή κάστηκαμε σήμερα λοιπόν, σαν τρόπο. Μετά από κάποιε επικοινωνίε που είχαμε, θέλαμε να επαναβιώσουμε την σημασία του και σα λέω ακριβώ την ίδια. Έχει σημασία το Υπουργείο να αναλάβει την ευθύνη. Πρέπει να το ζητήσουμε και εγγράφο. Ναι, γιατί λόγια πολλά λέγονται. Λοιπόν, όσον αφορά το αγροτικό την ιατρική δρομή, υπάρχει ένα έγγραφο από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και Προφήμων 14 Οκτωβρίου 2016. Αυτό το έγγραφο λοιπόν αναφέρεται στο αγροτικό κτηνιατρίο. Εμπολή λοιπόν ζητάει από την περιφέρεια Πελοποννήσου να της γνωρίσει αν παραχωρήθηκε το λόγο ακίνητο στο ελληνικό δημόσιο και ποια είναι η σημερινή πραγματική και νομική κατάστασή του. Προφανώς από ερώτηση που απευθύναμε. Και είπα να βεβαίωσε ότι είναι δικό του εγγεγραμμένο κανονικά όλα έτσι ώστε εκεί να κοιτάξει να εγκαταστήσει κάποιες υπηρεσίες δικές του. Εμείς, επειδή με τον ίδιο Δημάρχη που είχαμε σκεφτεί και είχαμε εξετάσει την περίπτωση μήπως εγώ μπορούσαμε να το ζητήσουμε από την περιφέρεια παρόλο που την περιφέρεια ότι κάτι πήγε σε συζήτηση να μας το παραχωρήσει και θα πω και πέρα παρόλο ότι είχαμε προχωρήσει να δούμε πώς είναι το κτίριο και γίνεται, σταματήσαμε να μας αγγελίσω. Λοιπόν, όσον αφορά τις υπόλοιπες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο διάστημα. Για όσους έχουν επισκεφθεί το Δημαρχείο, θα δείτε ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια έτσι ώστε όλοι οι υπάλληλοι μας να μπορέσουν να δουλέψουν σε ένα πιο ατρέπον τον περιβάλλον. Θα έχουμε ξεκινήσει και αύριο ολοκληρώνεται το βάθος σε όλους τους χώρους εργασίας των υπαλλήλων, σε όλους τους χώρους. Και κάποιες κατασκευές μας έχουν ζητήσει για να μπορέσουμε μέσω μέσα σε αυτές τις σχολείες να μπορέσουμε να έρθουν να παρέχουμε καλύτερο ανθρώπινο των περιβάλλων. Έχω γραμματοποιήσει τεράστιες εργασίες στο Χρυσό Θέατρο Άγγελος Κυριανός, όπου εκτός από το βάπτισμα που έγινε συνολικά, προβήκαμε σε εκ νέου και ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το παραδώσουμε τέλειο στους συλλόγους οι οποίοι έρχονται και ήδη ξεκίνησαν τις παραστάσεις τους. Και τώρα σας αναφέρω ότι μετά από αρκετά αρκετή μεγάλη προσπάθεια που καταβάλαμε, μετά από πολλά χρόνια, μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε το πλάνο που σας έγινε και σήμερα και αυτό που μας έγινε και για τους φοίνικες σε όλη την περιοχή γύρω από το ποτάμι το ΣΥΔΑ, γύρω από τα σχολεία. Θα δοθιάχνουμε μια σχολεία που θα πάμε εκεί στην Εγκαλά Βουράκη του Καρατζάς για να καθαρίσουμε και όλους τους φοίνικες και όλη αυτή την περιοχή και ολοκληρώνεται το έργο σε μια δύο μέρες ακόμα. Λοιπόν, είμαι σε διαδικασία σας αν θέλετε κάτι άλλο. Για το θέμα του κοινωνιού. Το έχουμε συζητήσει πάλι εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχα πει τότε ότι υπάρχει κάποιο έγγραφο από τον κύριο Δέλη όταν ήταν περιφερειάρχη, το οποίο το έχω λίγο στο χείρο. Το έχεις. Όχι, είναι το τελευταίο που έχει πει. Όχι, να σου πω ότι το σύμφωνα με το οποίο παραχωρείται στο Δήμο το αγροτικό κτηνιατρίο. Και υπάρχει και μια μελέτη στις τεχνικές υπηρεσίες, γύρω στα 5.000, οι αρμοδίες με επισκεπές που χρειάζονται. Τώρα αυτό το έγγραφο που ήρθε από το Υπουργείο, ότι θα εγκατασταθούν οι καινούργιες υπηρεσίες στο Δερβαίνι, που έχουν φύγει όλες οι υπηρεσίες. Δεν λέει για καινούργιες υπηρεσίες, αυτό λέει για να μπορέσει να το πάρει καινούργιες υπηρεσίες, που για υπηρεσίες, ας πούμε, μπορεί να λένε για κάποια η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε χώρο που πληρώνουν ενίκιο. Αυτό λέει πρώτα να τους βεβαιώσουν όποιος έχει δείξει τη διάθεσή του. Να τους βεβαιώσουν ότι ο διάθεσης που είναι εγγεγραμμένος σε τι κατάσταση βρίσκεται, έτσι ώστε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το Φύμα να προβεί μετά σε οποιαδήποτε σαν τέτοιες χρειάζεται. Το έγγραφο ίσως του κ. Βέβαια εξέφραζε
την θέληση του κύριου Βέρα να μεταβαστεί. Από τη στιγμή όμως που δεν ολοκληρώθηκε η προσπάθεια και αυτό το πράγμα δεν μεταβάστηκε στο Δήμο, γιατί από ό,τι ξέρουμε δεν έχει μεταβαστεί, είναι σαν μια υπόσχεση, σαν μια άποψη, η οποία ποτέ όμως δεν ολοκληρώθηκε. Καταρχάς, να μιλήσω λίγο για τον δρόμο αυτό, το Σταχαϊδόρι, το οποίο ανατέθηκε πιο νωρίς ο συνάδελφος. Θέλω να πω ότι αυτή μπορεί να είναι η άποψη μιας υπηρεσίας του Υπουργείου, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να το επιβάλλει αυτό στην εταιρεία τη μεγάλη που φτιάχνει το δρόμο, όταν δεν ήταν μέσα στα προβλεπόμενα σχέδιά της. Επομένως, θα συμφωνήσω με τον κύριο συντοπίτη μας εδώ ότι δεν μας λέει τίποτα. Εάν αυτό πρώτο δεν έρθει εγγράφος, αλλά και εγγράφος να έρθει, πάλι δεν μπορεί κανένας να επιβάλλει στην άπλη πλέους να φτιάξει αυτήν την διέφυγη. Πρέπει λοιπόν, την άποψή μου λέω και εσείς θα πείτε την πίστη σου ότι θέλετε. Εγώ σας είπα τους φόβους μου, γιατί αυτά τα έχω δει πολλές φορές να λέγονται και τελικά μένω στα λόγια. Δεν φράζω την άποψη ότι δεν θα γίνει επειδή εγώ το θέλω, αλλά έχω ενστάσεις και η εμπειρία μου έχει δείξει ότι οι εταιρείες οι μεγάλες δεν αποδέχονται εύκολα καινούργια έργα όταν υπάρχει αυτή τη στιγμή και μια ψηφίεση των δαπανών τους, την οποία να απαιτεί το Υπουργείο για να προγράψουν καινούργια προγραμματική σύμβαση. Το δεύτερο θέμα θα πω λίγα πράγματα για σκέψεις που έχουμε όσον αφορά εδώ πέρα τον Ερβαίνη, για θέματα απολοδομικά τα οποία βρίσκονται σε κοινότητα και τα οποία έχουμε εδώ πέρα την κυρία Κιτρούλη να μας ενημερώσει αν χρειαστεί από ερωτήσεις δικές σας. Εδώ λοιπόν πρώτα απ' όλα υπάρχουν κάποιες πράξεις αναλογισμού που οι οποίες έχουν κληρωθεί από τη διεύθυνση της Τρίπολης και αυτές είναι δύο ουσιαστικά, η οποία είναι μία μέσα στο Δερβαίνι από την οδό Ιατρίδη έως Μανολοφόνου, οι οποίες αυτές πρέπει οι πράξεις να κοινοποιηθούν, να κοινοποιηθεί και εμείς είμαστε αποφασισμένοι γιατί έχουμε μετρήσει τις δυνάμεις μας, τις οικονομικές μας δυνάμεις, αυτό το έργο να το προχωρήσουμε. Επομένως, θα τα κοινοποιήσουμε, θα μπούμε στη διαδικασία να πληρώσουμε από τα χρήματα αυτά τα λίγα που έχουμε στο Δήμο, έτσι ώστε να διαλυθεί αυτός ο δρόμος, να φτιαχτεί και το τυχείο αντιστήριξης, ώστε να παραδοθεί σε χρήση από τους κατοίκους του Δερβαινίου. Και υπάρχει κι άλλο ένα κομμάτι το οποίο έχει κερασιλικής και αυτό και έχει να κάνει στη Ρωδιά με ένα μικρό δρόμο που κατεβαίνει από την Παλιά Αττική προς την παραλία. Αυτά για να μπορέσουμε από τουλάχιστον από μια πρώτη εκτίμηση που κάναμε με τους επίσης παράγοντες να χρειαστούν κάποια χρήματα που θα κοινοποιήσει, θα κάνει και ένα διάρκεια. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο. Ουσιαστικά μέσα στις 8 μήνες πρέπει να προσθέσουμε. Εγώ θα ακούσετε με την προσέγγιση. Είπατε κύριε μέσα σε δύο μήνες του αργότερο να έχει ολοκληρωθεί, να έχει ολοκληρωθεί ενστάσεις, ο έλεγχος των ενστάσεων. Γιατί λέω για δύο μήνες, δύο άτομα τα οποία υπηρετούσαν πέντε άτομα στην υπηρεσία, δύο άτομα αυτή τη στιγμή το ένα πήρε μετάθεση, το άλλο βρίσκεται σε άδεια, επομένως έχουν δύο άτομα λιγότερα και η υπηρεσία έχει μεγάλα και πολλά αντικείμενα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκπληρώσει άμεσα αυτή την εργασία. Επομένως, υπάρχει έγγραφη εντολή δική μου, μετά από συνεννόηση και με τους υπαλλήλους, το
το αργότερο σε δύο μήνες να έχει ολοκληρωθεί για να προχωρήσουν. Τώρα, από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα θέματα ανοιχτά, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τα κοστολογήσω για να μπορέσω να πω ότι το φάτε μου αρέσει, λέμε κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Αυτό έχει να κάνει με την αναθεώρηση του σχεδίου πόλης της Λεωδιάς και τμήματος του σχεδίου Βερβενίου, με την μισοοριοθετήση των οικισμών στο Πεταλού και στο Μύου, που έχουμε εδώ πέρα, αν θέλετε, για να δούμε σε ποια κατάσταση αυτή τη στιγμή βρίσκεται βρίσκονται, έχουμε την κυρία Κοτρούλια μας ενημέρωση. Θέλω να πω ότι προσπαθούμε μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχουμε, αφενός με να μην υπάρχουν φάρ και να υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση και διεκδικώντας συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ολοκλήρωση δηλαδή της πρότασης του έργου του οποίου αναφερόμαστε. Και το δεύτερο πράγμα είναι να μην επαναλαμβάνουμε αυτά τα οποία γινόντουσαν πάντα και παντού, ότι υπήρχε μια επιπόλαιη διαχείριση των χρήματος, των χρημάτων του Δήμου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται χρέη τα οποία να μεταφέρονται στους επόμενους, στους επόμενους, στους επόμενους. Βέβαια, να δημιουργεί μια οικονομική ασφυξία και δυστυχώς πολλά και άλλα προβλήματα που θα κάνουμε προϋπολογισμούς και με διεκδικήσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα από δικαστήρια. Επομένως, ο στόχος δικός μας είναι μια ορθολογική διαχείριση των χρημάτων του Δήμου, λέγοντας πάντα την αλήθεια και μέσα βέβαια στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Δήμου να μπορούμε να προσφέρουμε, να κάνουμε έργα για να μπορούν οι συνδημότητες μας να αξιοποιούν και τις περιουσίες τους και να λειτουργούν καλύτερα. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Προημερησία. Δεν ήμουν ακριβώς προημερησίας από τη στιγμή που έγινε αυτή η αναφορά. Εμένα είχα θέμα προημερησίας για αυτό το δρόμο που είναι που ενώνει τα μεζουριάτικα με το Βερβαίνι. Η όλη ιστορία, και θα ήθελα απλά να συμπληρώσω κάτι. Από τη στιγμή που με κάλυψε, τι να πω, είμαι κατενθουσιασμένη. Δύο χρόνια μετά, από τη στιγμή που δεν είχατε καθόλου ενδιαφερθήκατε όταν μάθατε, ευχαριστώ κύριε Κουσουλιά, και δεν ήρθατε προχθές, ενώ σας ζητήσαμε να έρθετε, δεν ήρθατε. Κυρία Παστέλου, είπατε ότι δεν έχουμε καθόλου ενδιαφερθεί. Εσείς το γνωρίζετε, αν έχουμε ασχοληθεί. Εγώ γνωρίζετε που είναι το σπίτι μου. Για να το σπίτι μου γνωρίζετε που είναι. Γνωρίζετε. Αν έχω υπογράψει εγώ το γνωρίζετε. Δεν κάνω μετά, μετά κύριε Πρόεδρε, μετά. Παρακαλώ, εγκαλέστε. Παρακαλώ, εγκαλέστε μας. Διάλογος δεν γίνεται. Θα μου επιτρέψετε. Λοιπόν, πριν λίγες μέρες έγινε το εξής. Κάποιοι εδώ του Δερβενίου και των Μεντουριάτικων μας ζήτησαν προφορικά τη βοήθειά μας, τη συνδρομή μας, στο συνδυασμό μας. Δεν κοιτάξαμε ούτε ποιον ψήφισαν, ούτε ποιον φίλοι είναι, ούτε ποιον κουμπάρι είναι, ούτε ποιον συγγενής είναι. Εγώ πράγματι ούτε το σπίτι του κ. Κουσουλού γνωρίζω, ούτε κανενός από εσάς, γιατί μένω στο Ξυλόγαστρο και κατοικώ εκεί. Τιμή μου λοιπόν να με εμπιστευτούν και να μας ζητήσουν εμένα σαν μηχανικό καθαρά και στον αρχηγό του συνδυασμού μου να δούμε το πρόβλημά τους. Μου ενεχειρίασαν λοιπόν κάποια έγγραφα και κάποιες φωτογραφίες και μου ζήτησαν να έρθω μαζί με τον Βλάση και με κάποιους άλλους εδώ ανθρώπους οι οποίοι μένουν στην περιοχή να δω ακριβώς γιατί δεν ξέρω. Σας συνάντησα τυχαία, δεν είπα ότι δεν έχετε ασχοληθεί γιατί Δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί όσο. Και σας παρακάλεσα να έρθετε κι εσείς εκεί. Δεν ήρθατε, είχατε δουλειά, υποθέτω. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Όσον αφορά την ουσία, ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ και εκ μέρους του συνδυασμού μας και εκ μέρους των πολιτών που το μεταφέρατε έστω και τώρα, δύο χρόνια μετά, προς τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας και τον Δήμαρχο, γιατί δεν υπήρχε καμία ενημέρωση ως τώρα. Γιατί? Γιατί αυτό που εγώ είδα μέσα από τα χαρτιά είναι ότι προφορικά και μόνο είχαν ακούσει ότι κάτι γίνεται. Ενημέρωση δεν υπήρχε στους κατοίκους, ούτε στον πρόεδρο του Φιλιδωρίου, που επίσης ο άνθρωπος είχε την ευγενή καλοσύνη και μου έδωσε ένα σχέδιο της πρώτης μελέτης. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν,
υπάρχει μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μια δεύτερη μελέτη, την οποία δεν την έχουμε εμείς στα χέρια μας. Μπορεί να την έχει πλησία σαφώς. Πλησία. Υποθέτω. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι το εξής, Δημαρχέ. Σε έγγραφο της Άπιου Κλέους, της εταιρείας κατασκευαστικής, το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί στο Δήμο, λέει το εξής, ότι οποιαδήποτε διαφορετική παρέμβαση, οτιδήποτε και να γίνει, μπορεί να γίνει εφόσον δοθεί εντολή από το Υπουργείο Οικοδομών. Άρα λοιπόν, με παρέμβαση δική σας, γιατί πέντε πολίτες δεν μπορούν να φέρουν την άνοιξη, ένας Δήμος όμως με δύναμη μπορεί να την φέρει, με δική σας παρέμβαση, δεν νομίζω, τουλάχιστον τεχνικά μιλώντας, ότι είναι τόσο κοστοβόρα αυτή η δημιουργία από κατάσταση της οδού αυτής. Θεωρώ λοιπόν ότι αν εσείς θέλετε και επιθυμείτε με τη βοήθεια της συνδρομή τόσο των πολιτών, έχω όλα τα έγγραφα τα οποία τα έχετε και εσείς, δεν το συζητώ, είμαι σίγουρη, της τεχνικής σας υπηρεσίας και των αντιδημάρχων, μπορείτε λοιπόν να το απαιτήσετε, όχι μόνο να το ζητήσετε, εσείς ως δύναμη, ως Δήμος. Οι πολίτες μόνοι τους δεν μπορούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαστέλο. Κύριος Δήμαρχος. Επειδή τώθηκαν κάποιες κουβέντες, και οι οποίες δεν ευσταθούν, πρώτα πρέπει να σας πω και να το ξεκαθαρίζω σε όλους, διότι είναι υπάρχει πιθανότητα να ακουστεί και αυτό. Εμείς την άνοιξη σαν δημοτική αρχή δεν τη φέραμε τώρα χειμωνιάτικα. Μην μας πείτε ότι φταίνει κιόλας για αυτό, διότι όλα είναι πιθανά. Και έχουμε προβλήματα με τους αγρότες που δεν υπάρχουν βροχές και δεν υπάρχουν χιόνια. Δεύτερον, εάν είχατε παρακολουθήσει από την αρχή όλη αυτή τη διαδικασία, έχουμε κάνει πολλές συγκεκριμένες για αυτό το θέμα. Έχουμε φέρει τον κύριο Δημόπουλο μόνο για αυτό το θέμα. Έχουμε κάνει και έχουμε πει και έχουμε στείλει έγγραφα προς το Υπουργείο και βέβαια σαφώς. Στεκόμαστε δίπλα στο αίτημα των κατοίκων του κυρίου Δημοτικού. Το ξέρει πολύ καλά και έπρεπε να σας ενημερώσει ότι έχουμε κάνει παραστάσεις. Το τι μας έλεγε το Υπουργείο, ότι θα αποφασίσουμε, ναι, θα το δούμε. Κάποια στιγμή προφορικά μας έλεγε μάλλον δεν θα το δούμε. Διότι... Γράφω τίποτα. Λοιπόν, εμείς λοιπόν το αίτημα αυτό, τι μας αλληλέγγυε στη δημιουργία τις συγκέντρες και στηρίζουμε αυτή την υπόθεση και το παρακολουθούμε, αλλά δεν είναι δυνατόν εμείς να αποφασίσουμε, εμείς πιέζουμε, το ζητήσαμε, είμαστε δίπλα. Έχουμε στείλει αποστήλει στον εισαγγελέα, γιατί μας είχε κοινοποιηθεί και στον εισαγγελέα τις ενέργειες που είχαμε κάνει και μας ζήτησαν τι ενέργειες είχαμε, τα στείλαν. Επομένως, πώς λέτε εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι εμείς δεν ασχοληθήκαμε το θέμα. Κάποια φορά δημιουργούμε θέματα και την υπόθεση που είναι υπάρχει. Και στο τέλος σας είπα, θα μας πείτε ότι φέραμε την άνοιξη χειμωνιάτικα και θα... δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Ειλικρινά σας το λέω, παρακολουθούμε τα θέματα τα οποία υπάρχουν στο Δήμο. Βέβαια, δεν έχουμε ίσως τον τρόπο να φωνάζουμε πολύ όπως κάποιοι άλλοι του συνδυασμού σας και να. Όχι, τα είναι δεν τα έχουμε. Εμείς είμαστε γενικοί. Άρα εμείς είμαστε γενείς. Όχι εσείς. Δεν είμαστε εσείς. Ανοίξτε τα συνδυασμό, το φέρω σε προσωπικά. Αν το παίρνετε, ζητώ συγγνώμη. Δεν το λέω για εσάς. Πρέπει να πω δηλαδή το εξής, ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε. Εξάλλου, το ξέρετε ότι συνεργαζόμαστε. Οι εντυπώσεις, καμιά φορά που όλοι μας θέλουμε να δημιουργήσουμε, όταν μάλιστα έχουμε συνασχοληθεί πολύ και έχουμε σταθεί σε αυτό το θέμα, ειλικρινά το λέω. Ειλικρινά, και έχουμε καλέσει. Από το Υπουργείο μόνο για αυτό το θέμα και έχουμε γίνει σε σκέψη στο γραφείο. Και ειδικά το λέω. Αλλά δεν μας το ανακοινώσαμε πάλι. Σαφώς διότι πια δεν είπα ότι κακώς έγινε. Και το να συζητάμε τα θέματα δεν είναι άσχημο πράγμα. Και αυτό ίσως δημιουργεί και ένα θέμα ότι ξανά προσπαθούμε. Γιατί τα θέματα δυστυχώς είναι πάρα πολλά και κάποια ίσως να τα αφήνουμε λίγο πιο πίσω, αλλά δεν πάνε να πείτε ότι δεν έχουμε ενδιαφέρον και δεν ασχολιόμαστε και δεν μας ενδιαφέρει και δεν συμπαραστακόμαστε. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχο. Κύριος Κουσουλός, αυτός. Ακούγεσαι. Ακούγαμε και την φωνή μου, υπάρχει ποτέ. Ακούγεσαι. Δεν μας θέλω. Μου είπατε ότι δεν έχουμε ενδιαφερθεί. Σας είπα προηγουμένως ότι τυχάνει το σπίτι μου να είναι δίπλα. Εσείς πιστεύετε ότι εγώ δεν θέλω αυτός ο δρόμος να αποκατασταθεί?
Πότε σας το είπατε. Έτσι μου είπατε. Έτσι μου είπατε προηγουμένως. Εσείς μου το είπατε. Ότι δεν ήρθα, ότι δεν ήρθα, μισό λεπτό. Μου είπατε, σας καλέσαμε και δεν ήρθα. Το τι έχουμε κάνει, το τι έχουμε κάνει εμείς και αν έχουμε ασχοληθεί σαν Δημοτική Αρχή, μπορούμε να σας ενημερώσουμε, σας ενημέρωσε και ο Δήμαρχος και το κινούμε συνέχεια το θέμα. Εσείς, γιατί τώρα το βρήκατε μετά από 1,5 χρόνο και ο κύριος Καραβάς και η κυρία Καϊνά που είναι από εδώ δεν έχουν ενδιαφερθεί και ενδιαφερθήκανε τώρα. Εμείς ασχολούμαστε από την αρχή, έχω υπογράψει και εγώ. Εσείς τώρα ήρθατε να μας πείτε, κυρία Μαστέλη. Τώρα, επειδή σας το είπανε, τώρα, εμείς έχουμε, ο κύριος Καραβάς δεν το γνωρίζει. Δεν το γνωρίζει ο κύριος Καραβάς. Και ήταν και ο κύριος και ήταν και συνέλευση. Δεν έχουμε τι άλλο να το κάνουμε. Για τον δρόμο, γιατί ήσασταν και εσείς έχετε μιλήσει με τον κύριο Προδρομίδη, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή ήταν παλιά το πρόβλημα. Ναι. Το ότι εσείς όμως τώρα, σαν Δημοτική Αρχή, δεν καταφέρατε να πείσετε στους υπηρετικούς ότι ασχολείστε για το κίνητρο σε εμάς, δεν θέλετε. Δεν ασχοληθήκαμε. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει. Νομίζω ότι αυτό που καταλαβαίνουμε ότι έχει ένα πρόβλημα η Δημοτική Αρχή. Έχει κακή επικοινωνιακή τακτική, ενώ που λέει δεν το προβάλλει προς τα έξω. Αυτό έχει το πρόβλημα. Θα το μαρνίζετε και δημοτική. Πώς πρέπει, δεν πάρει πρόβλημα. Πάρει γι' αυτό. Παραδοσιακών χωρών και χωροδίας. Δεν μπορεί να λέτε, κύριε Δήμαρχε, από τη μια συνεργασία με τους δημότες μας και από την άλλη να αγνοείτε αυτό που με κόπο, μόχθο και μεράκι έχουν δημιουργήσει εδώ και 12 περίπου χρόνια και με επιτυχία μάλιστα. Τρεις θεατρικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας, οι πειραματιστές του κ. Αγγελίδη και του κ. Δαρούση, οι χοροδίες τρεις στον αριθμό επίσης με έντονη δραστηριότητα εντός και εκτός του Δήμου, εκτός όμως και Ελλάδος. Και οι τρεις πολιτιστικοί σύλλογοι που έχουν τμήματα παραδοσιακών χωρών και με μεγάλη προσέλευση των δημοτών μας. Όλοι αυτοί οι σύλλογοι και οι εθελοντικές ομάδες παράγουν πολιτισμό και προβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο το Δήμο μας, αλλά και συμβάλλουν στο πολιτιστικό έργο του Δήμου. Ζητήσατε, κύριε Δήμαρχε, από κάποιους συλλόγους προκειμένου να χορηγηθούν, να ενταχθούν υπό την αιγίδα του Δήμου και σας ρωτήσαμε τι χρειάζεται. Απάντηση ουδεμία. Αγαπητοί συμπολίτες, η θέση της Δημοτικής Αρχής για τους πολιτιστικούς συλλόγους που προανέφερα είναι: εμείς δεν θα χρηματοδοτήσουμε κανένα σύλλογο. Σαν επιχείρημα, μάλιστα, ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος,
πως πουθενά κανένας Δήμος Πανελληνίος δεν χρηματοδοτεί φιλοπολιτιστικούς συλλόγους. Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στους Δήμους που χρηματοδοτούν πολιτιστικούς συλλόγους. Σας θυμίζω όμως, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως στην παράγραφο 1 του άρθρου 202 του Καλλικράτη, σχετικά με επιχορηγήσεις και βοηθήματα, νόμος 3463 κάθετος 2006, λέει μεταξύ των άλλων πως η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους επιτρέπεται εφόσον σκοπός του συλλόγου είναι είτε αθλητικός είτε πολιτιστικός και να προκύπτει από το καταστατικό του κάθε συλλόγου. Η έδρα τους να είναι εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και να εγκριθεί φυσικά από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αντί να εντάξετε τους ήδη υπάρχοντες και επιτυχημένους συλλόγους και τις εθελοντικές ομάδες στην πολιτιστική ομπρέλα του Δήμου και να κάνετε πράξη το ισχύς εν τη ενώση που είχατε σαν σημαία σας κατά την προεκλογική σας εκστρατεία, αγνοείτε και τορπιλίζετε την εθελοντική προσπάθεια εν καιρό οικονομικής κρίσης των συνδημοτών μας. Συμπέρασμα, η θεωρία από την πράξη απέχει πολύ και κρίση στην κρίση σε θέματα πολιτισμού μάλιστα. Τουλάχιστον ας μην είστε αρνητικός. Σαν δημοτική αρχή, πράξτε τα αυτονόητα και τα νόμιμα για τους πειραματιστές, τον Ευζή, τη Χωράνθη, τον Αυλό, τη Φιλαρμονία, τις υπόλοιπες θεατρικές ομάδες και κάθε τι που σας βοηθά και παράγει πολιτισμό. Από έρευνα που έκανα, Δήμαρχος Κορινθιακού Δήμου στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση των συλλόγων της περιοχής του. Σταθείτε στο πλευρό των συλλόγων του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης, δίνοντας έτσι ελπίδα στους δημότες μας που σας εμπιστεύτηκαν την τύχη του τόπου αυτού και κάνοντας πράξη το ισχύς εν τη ενώση. Η αναλυτική συνεργασία προτείνει πρώτον, αδιάρρητη και με κριτήρια κάθε χρόνο την απόφαση χρηματοδότησης του κάθε συλλόγου. Και θέλω να μας πείτε, πέρασε 1,5 χρόνο. Ποιοι σύλλογοι έχουν μοιραστεί το όραμά σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Αγγελά. Κύριος Δήμαρχος. Θεωρώ ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Δυστυχώς δεν έχετε καταλάβει το όραμά μας. Ευτυχώς όμως οι σύλλογοι αρχίζουν και καταλαβαίνουν και συνεννοούμαστε. Πρέπει να σας πω ότι την τελευταία συνάντηση που είχαμε με τους πειραματιστές συμφωνήσαμε και προχωράμε σε αυτή τη συνεργασία. Από εκεί πέρα, εάν εσείς δεν θέλετε να καταλάβετε ότι έχετε ένα μοντέλο το οποίο είναι ξεκαθαρισμένο συνεργασίας με τους συλλόγους, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Απλώς σας καλώ να παρακολουθείτε αυτά τα οποία κάνουμε και με ποιο τρόπο συνεργαζόμαστε με όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, όχι στο κομμάτι της χρηματοδότησης, αλλά της ανάπτυξης του πολιτισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχο. Κύριε Σόντος. Λοιπόν, πρόεδρε, μπορώ να ρωτήσω κάποια πράγματα για να ξεπεραίσουμε πολύ σύντομα ένα θεματάκι. Γιατί άμα δεν μου απαντήσει, μου λέει μόνο λεπτά, τελειώσουμε στην κοινωνικά. Για μένα έχει προκύψει μια πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική. Μπορεί να κάνω λάθος. Κάποιος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα της γέφυρας. Το θέμα του δρόμου πλέον. Ποιος είναι αυτός να του κάνουμε δύο ερωτήσεις. Ποιο ερωτήσεις για να πάντα στους προβληματισμούς σας. Πάντα στους προβληματισμούς και θα την κάνουμε όπως θα γίνει το κουσουλό. Ως και δυνάμει είναι αντιδήματο. Λοιπόν, όμως είσαι εκτός κανονισμού τώρα, το ξέρεις πολύ καλά, έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι περίμενε, το ξέρω. Έχεις δίκιο. Αλλά νομίζω ότι είμαστε λίγο πιο και εγώ γι' αυτό το ξέρω. Εγώ γι' αυτό γιατί είναι ικανοποιημένο. Και εγώ αντέχω. Νομίζω ότι δεν είναι αντίθετη. Εγώ πρέπει να διάλεγα 3 λεπτά να κάνω για τον εξοδογισμό. Πόσο πιο γρήγορα να κάνω. Δηλαδή έλεγα. Λοιπόν, απλά θέλω να καταλάβω κάτι. Ωραία, και ερωτήσουμε. Ο προβληματισμός σας είναι προς τη Δημοτική Αρχή, μην το κάνετε προσωπικά. Ωραία, λοιπόν, προς τη Δημοτική Αρχή. Υπήρξε μια μελέτη. Εκ των πραγμάτων καταλάβαμε πολύ ότι αυτή η μελέτη είχε αλλάξει. Θα πάω καλά για να μην το κακό είναι να μην λέω πράγματα που διαδικαστούν. Είχαν αλλάξει όλε αυτέ τι μελέτε. Εκ των πραγμάτων. Εκ των πραγμάτων καταλάβαμε ότι κάτι γίνεται δεν γίνεται ακριβώ όπω ήταν το αρχικό σχέδιο. Δηλαδή, θα λέω καλά, αυτό λέω. Ωραία. Υπάρχει λοιπόν δεύτερη
Άντε, έχουν αλλάξει όλοι οι φρέτες. Έχουν αλλάξει, δεν έχουν αλλάξει. Πάω σε άλλη. Για να ξέρω, άντε, για να... Σε ποιος ξέρει να μου απαντήσει. Έχουν αλλάξει όλοι ή όχι. Γιατί είναι κομικό. Αυτά τα παρακολουθούμε από την εξέλιξη των εργασιών. Τα υπόλοιπα. Είναι θλιβερό. Αυτό είναι θλιβερό. Να το πείτε σε αυτούς. Είναι θλιβερό. Αφορά. Παρακολουθείτε. Παρακολουθείτε εκ του αποτελέσματος και γίνεται ένα θλιβερό. Δώστε μου το λόγο. Πρόεδρε, ένα θλιβερό. Να μην λες πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Α, εσύ το είπες. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι προφανώς εκ του αποτελέσματος πάθηκε ένα κομμάτι δημοτικής οδού. Σωστό ή λάθος. Σωστό λέω. Ποιος την παραχώρησε αυτό το κομμάτι, ποιος το παραχώρησε αυτό το κομμάτι δημοτικής οδού, με τι αντάλλαγμα, με ποιο δικαίωμα, εσείς μου λέτε τώρα, γι' αυτό και το είπατε μόνο σας. Εκ του αποτελέσματος παρακολουθώ ότι μου πήρα ένα κομμάτι δρόμου. Έλεος δηλαδή. Εκ του αποτελέσματος εγώ δεν λέω ότι δεν έχετε όρεξη για να πατήσω και στον Κώστα. Εγώ δείχνω προς Θεού ποιο πολύ ενδιαφέρει το Κώστας από μένα, βέβαια, είχε το σπίτι μου. Αλλά και εγώ μπορεί να ενδιαφέρομαι για τη Στυπούδη. Αλλά πρέπει να κάνω κάτι για να την αποκτήσω. Καταλάβατε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, παράδειγμα. Λοιπόν, να μην καταγραφείς να κάνεις τα λοιπόν, το θέμα δεν είναι άλλη ενδιαφέρεση. Μην φτιάξει το σπίτι αυτό. Λοιπόν, παραλαμβάνω. Επαναλαμβάνω το ερώτημα. Δεσμεύτηκε δημοτικός χώρος. Ναι, όχι, πώς. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κάτι άλλο προϋπηρεσία. Ολοκληρώσαμε. Ολοκληρώσαμε. Προϋπηρεσίες για τις ανακοινώσεις. Η δημοτική αρχή ήταν να προτάξει ένα θέμα. Συμφωνούμε. Έχει σχέση με την παράκαμψη των περιοδίκων. Το θέμα είναι η έγκριση ολοκλήρωση έργων και πληροφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν παράκαμψη επαγγελματική οδού τη λοκάση του περιοδίκου και την κατέθεση τη άμεση διεύθυνση. Έγινε σήμερα απόψία με τον κύριο Μιλουάντο τον Αργύριο το μεσημέρι. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αυτές που είχαμε ορίσει στην προηγούμενη απόφαση για να γίνει παράκαμψη και να προχωρήσουμε στην κατέθεση διεύθυνση σε μονομόφωνα. Προχωρούμε στην ημέρησια διάταξη. Θέμα πρώτο. Ενημέρωση για το αίτημα της παραχώρησης του κοινού συλλογικάς ελευθερίας στην εκδοτική του Δεβρενίου. Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε άλλη μια φορά για να δούμε προς τα πού πάμε. Επειδή ακριβώς υπήρχε και μια ίδια απάντηση από το Υπουργείο που έχει να κάνει το θέμα της διαδικασίας, όπως επίσης υπήρξε μια έρευνα στο θέμα αυτό εκ μέρους του πρώην δημάτου του Ιδρούσκα, ο οποίος μας βρήκε αυτά τα συμβόλαια τα οποία ήταν η δωρεάν παραχώρηση τότε της κοινότητας προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να φτιαχτεί, αλλά από ό,τι μας είπε τουλάχιστον ο δικός μας ο δικηγόρος, ότι αυτό δυστυχώς δεν βοηθάει στο, από τη στιγμή δεν πρόκειται, δεν το χρησιμοποιεί σήμερα το Υπουργείο για να επανέλθει. Διάβασα το συμβόλαιο, έχουμε το συμβόλαιο. Αυτή ήταν η νομική άποψη του κυρίου Παραμουζελόπουλου για αυτό το θέμα. Δηλαδή, όπως έχει μεταφερθεί, έχει δοθεί δωρεάν βέβαια πάντα αυτό, η κυριότητα, έχει μεταφερθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν προβλέπεται. Μας είπε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτό να ξαναεπανέλθει στον. Ό,τι μας είπε, βαρύ, πατρινέκε. Εγώ, μακάρι να συμβαίνει αυτό που λες και να το διερευνήσουμε επιπλέον. Αυτό μας είπε όμως ο νομικός του Δήμου. Αλλά επειδή ξέρω ότι έχετε δοθεί κι άλλο, και να το δούμε, μακάρι να ισχύει και να κάνουμε όλες τις ενέργειες. Δεν διαφωνώ σε τίποτα. Απλώς όμως σου είπα. Μα τι που αδίκητε, σε ποιο νόμο, γιατί ο νόμος έλεγε να πάρετε βήματα, σου είπα, στους νομικούς της ΚΕΔΕ. Αυτοί θα μας έλεγαν που έχουν ξανααντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα. Συγγνώμη που διάκοψα, δεν είναι. Όχι, όχι καθόλου. Απλώς θα το κοιτάξουμε και αύριο. Δεν έχουμε κανένα. Απλώς εγώ, επειδή η νομική επιστήμη είναι μία και διερεύνησε το θέμα, και το δεν είτε ότι απλώς το υπάρχει σε μια μαθιά,
από την προηγούμενη, από τον Δόμο Σαββάτου που το έχω δώσει και εννοείται ότι το έχετε ρωτήσει. Και αυτή είναι η άποψή του. Αλλά από τη στιγμή όμως που έστω και εμείς σε κακό να σημαίνει κάτι άλλο, θα το διερευνήσουμε επιτέλους. Εδώ ενημέρωσα και τον κύριο ψυχολογικό, το ξέρει ο Κώστας. Ναι, και δεν ξέρω αν ο κύριο ψυχολογικός έχει μια άλλη πληροφόρηση. Όχι, δεν, ακόμα δεν πρόλαβε να ασχοληθεί με το θέμα, γιατί προχθές πήρα το έγγραφο, αλλά δεν υπήρχε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης κάποια άλλη θέση για το, το πρωτοδικείο. Όχι, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όσον αφορά το θέμα το συγκεκριμένο, το οποίο αφορά ο Ορδός και θεωρώ ότι καλόπιστα προσπαθούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να έρθει το χτίσμα στον Δήμο και δυστυχώς όμως μέχρι τώρα υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια. Μακάρι να ισχύει αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τούστας σαν πρόταση, ότι επειδή όντως υπάρχουν άλλες περιπτώσεις όμως που αναγραφόταν στη μεταβίβαση και γι' αυτό μας είπε ότι έπρεπε να έχει αναγραφεί σε περίπτωση μη χρησιμοποιήσεως του κύματος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να μπορεί να μεταφερθεί στον πρώην ιδιοκτήτη. Αυτό δεν υπήρχε και μου είπε και κάποιος ακόμα νομικούς όρους, ο οποίος δεν μπορούμε να τους εκτιμούμε και απ' έξω, μπορώ να σας πω μια φορά, αυτή ήταν η ουσία, ότι δεν γίνεται. Εμείς θα εξακολουθήσουμε παρόλα αυτά, διότι είναι κάτι στο οποίο το διεκδικούμε όλοι. Δεν σταματάμε ποτέ και δεν σταματήσουμε να το διεκδικούμε. Αυτό το οποίο μας είπαν και αυτή τη φορά ήταν αυτό, και υπάρχει το έγγραφο, το ίδιο που μας είχαν πει, να ξαναπάμε στην αρχή, με την προηγούμενη κυβέρνηση, είχαμε πάει και είχαμε βρει και τον διευθύνοντα σύμβουλο ή τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΡ και τα ίδια ακριβώς μας είπαν. Επομένως, εμείς θα ζητήσουμε και την πολιτική παρέμβαση της κυβέρνησης και των τοπικών εδώ πέρα βουλευτών, μόνο μας, έτσι ώστε να μας βοηθήσουν για να πετύχουμε το στόχο μας. Αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχουμε να δείξουμε καμιά πρόοδο, κάτι καινούριο ώστε να ενημερώσουμε το σώμα. Πρόεδρε, μπορώ να βοηθήσω για να σας πω για το ανάλογο με το ειρηνοδικείο ξυλοκάστρου. Δεν ισχύει τώρα, είναι το τακτή. Ναι, έχουν αλλάξει όλα αυτά τώρα στη στιγμή πια. Παρόλο που ήταν η ιδιοκτησία μας, δεν μας δίνει. Ναι, αυτό το οποίο έχει ακριβώς το ίδιο. Παρακαλώ. Αν θέλετε, επειδή το είχα χειριστεί επί δύο χρόνια, είχαμε και ισχυρή πολιτική βούληση και πάρα πολύ, γιατί υπήρχε παρέμβαση κάποιων. Δεν καταφέραμε να το πάρουμε. Κύριε Ζαρό. Ναι. Σχετικά με το θέμα αυτό, είχε γίνει μια αναφορά από τους τρεις βουλευτές Κορινθίας, Ψυχογιό Θελερίτη Τσόγκα, τον Νοέμβριο του 2015, στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σε απάντηση που έκανε στις 25 Δεκάτου, μάλλον θα το έχετε, πρέπει να σας έχει κοινοποιηθεί, αναφέρει ότι τα ακίνητα ιδιοκτησίας, τα ΧΔΙΚ, τα οποία έχουν εκενωθεί λόγω της συγχώνευσης των ειρηνοδικείων της χώρας, πλην των ακινήτων που περιήλθαν στο ΤΑΙΠΕΔ, τα οποία δεν είναι, είναι δύο νομίζω, περιέχονται κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στο ελληνικό δημόσιο. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ανωτέρων ακινήτων στο δημόσιο εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τους Υπουργούς Οικονομικών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε εφαρμογή αυτών, λέει, βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου μας σχετική διαδικασία για την έκδοση των προβλεπομένων διαπιστωτικών πράξεων, μεταβίβαση στο ελληνικό δημόσιο της κυριότητας συνολικά 32 κενών ακινήτων ιδιοκτησίας του ΤΑΧΔΙΚ, μεταξύ των οποίων είναι και της Ευρωστήμης. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας μεταβίβασης των προαναφερομένων ακινήτων στο ελληνικό δημόσιο, η εξέταση των ετοιμάτων παραχώρησής τους ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Ουσιαστικά τους απαντά ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι μόλις ολοκληρωθεί αυτό, κάντε το έτοιμά σας στο Υπουργείο Οικονομικών. Από όσο γνωρίζουμε, δεν έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία, αλλά αυτό που θέλω να σας πω, σε συνέχεια με την αναφορά που είχαμε κάνει και παλιότερα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι εμείς πρέπει να ετοιμάσουμε
το αίτημά μας συγκεκριμένα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την χρήση. Και πιστεύω ότι μπορεί να μην το να πάρουμε νομικά από αυτό το χαρτί που εμφάνισε ο κύριος Δούσκας, αλλά θα είναι ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα, ένα πλεονέκτημα στην αίτηση στο αίτημά μας και η παρουσία αυτού του χαρτιού, γιατί δωρεά ήτανε και στο κάτω-κάτω στην τοπική κοινωνία ανήκει, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από το ΤΑΙΦΕΡ, οπότε δεν υπάρχει λόγος αυτό το πράγμα να ερημώνει ή να γίνει κάτι άλλο. Εν συντομία θα σας πω και την πρότασή μας, η οποία εμπλουτίζεται μετά από τις δύο εκδηλώσεις που έγιναν τον τελευταίο μήνα για τον Κορινθιακό, γιατί η υπεποίθηση δική μας και η πρότασή μας είναι ότι αυτό το κτίριο πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πόλος έλξης επισκεπτών για το Δερβαίνι και όχι να χρησιμοποιηθεί για κάποιες υπηρεσίες του Δήμου και για κάποια εξυπηρέτηση τέτοια. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα την κρίση που περνάει η περιοχή μας και ειδικά το Δερβαίνι. Πρέπει αυτό το πράγμα να φέρει κόσμο και να κάνει καλό στην τοπική κοινωνία. Έγινε σε αυτό το χώρο πριν ένα μήνα περίπου μια εκδήλωση όπου μας μίλησαν ένας πανεπιστημιακός του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Παπαθεοδόρου, και ένας από το ΕΛΚΕΘΕ, επιστήμονας του ΕΛΚΕΘΕ, ο κύριος Αναγνώστου. Μας μίλησαν για τον Κορινθιακό, για τα προβλήματά του, για τη διάδροση, για την εξέλιξη μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Και το Σάββατο έγινε στο Κιάτο μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία μας μίλησε για τα όμορφα του Κορινθιακού. Μας μίλησε για τον βυθό, για τα θαλάσσια δάση, για τα δελφίνια και για όλα αυτά. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και ίσως να είναι ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε, τις ομορφιές και του τόπου. Λοιπόν, η πρότασή μας, την οποία την είχαμε κάνει και παλιότερα και είχαμε πει για τα δελφίνια και για την ιδιαιτερότητα που έχει να υπάρχουν δελφίνια εδώ που δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο, είναι ότι το Ειρηνοδικείο θα πρέπει να καταθέσουμε μια πρόταση ώστε να γίνει ένα κέντρο έρευνας και μελετών του Κορινθιακού κόλπου, το οποίο πέρα από την στέγη που θα δώσει σε διάφορους επιστήμονες και του ΕΛΚΕΘΕ και του Πανεπιστημίου Πατρών και του του κύριου Φραντζή, ο οποίος ασχολείται με τα δελφίνια, να μπορέσουμε να έχουμε μία παρουσίαση όλης αυτής της έρευνας και μία έδρα για όλους αυτούς τους επιστήμονες, μιας και είμαστε στο κέντρο του Κορινθιακού. Θα πρέπει να δούμε κάτι μεγάλο για τον τόπο, για την ευρωστήνη, και πιστεύουμε ότι αυτό το πράγμα, πέρα από την επισκεψιμότητα, όπου μπορούν να έρθουν σχολεία και πανεπιστήμια από όλη την Ελλάδα και από ό,τι μας λένε πάρα πολλοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτά, υπάρχουν πανεπιστήμια από όλη την Ευρώπη που θα ενδιαφερθούν, θα είναι μια ανάσα για την τοπική κοινωνία και θα είναι και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία όλοι εμείς να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε αυτό το πράγμα που έχουμε μπροστά μας, αυτό το πλεονέκτημα που είναι ο Κορινθιακός. Πρότασή μας λοιπόν, γιατί μάλλον αυτό πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα, και αυτό καταλαβαίνουμε και από όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται προημερησίας και γενικά στα Δημοτικά Συμβούλια. Από εδώ και πέρα, εμείς ως παράταξη θα σας λέμε τι θα κάναμε εμείς αν ήμασταν στη θέση σας, αν ήμασταν εμείς Δημοτική Αρχή. Και σε όλα τα θέματα, και στο επόμενο, και για το αποχετευτικό δίκτυο, και για την παραλιακή ζώνη. Και θα κάνουμε την πρότασή μας. Και πιστεύουμε ότι αν συμφωνείτε με κάποια από αυτά, να τα προχωρήσετε. Η πρότασή μας λοιπόν είναι να κατατεθεί μία πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών συγκεκριμένη, για να γίνει αυτό το κτίριο κέντρο έρευνας και μελέτης του Κορινθιακού κόλπου. Και πιστεύουμε ότι τα ωφέλη για την τοπική κοινωνία θα είναι απίστευτα. Και όχι μόνο για την επισκεψιμότητα, γιατί αυτό πάντα όταν κάνεις κάποιες προτάσεις πρέπει να βλέπεις και πόσα σουβλάκια θα πουλήσεις μετά για να το εμπεδώσουμε όλοι. Αλλά είναι πολύ μεγάλο το όφελος της περιοχής μας αν γίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πανεπιστήμια, υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι έχουμε συζητήσει και πετάνε τη χαρά τους αν γίνει αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το προχωρήσουμε έτσι. Ευχαριστώ. Για να το πάρεις πρέπει να κάνεις έτοιμο. Δικαστικό αγώνα θέλετε να το είδε. Όχι, όχι, έτοιμο. Έτοιμο θέλετε, δεν θέλει δικαστικό αγώνα. Θα παρέσεις τις πλησίες και θα πρέπει να προβλήσεις πάνω σε αυτό. Κύριος Δημάρχος. Καταρχάς πρέπει να πω ότι έχουμε συμφωνήσει με την πρόταση του Βλάση και άλλη μια φορά επιβεβαιώνουμε του ΟΕΡΕΑ και άλλη μια φορά επιβεβαιώνουμε την πρότασή μας να συμφωνήσουμε.
Αυτό όμως που πρέπει να πω ξεκάθαρα, επειδή το θέμα το έχω διερευνήσει και έχω πάει τις σοφιστικούς παράγοντες και επειδή δεν έχει αλλάξει κάτι της για να πούμε ότι θα υπάρχει ελπίδα, αυτό το οποίο μας έχουν πει ότι μας το παραχωρούν, μας το δίνουν πάντα με τιμές αγοράς. Δεν μας παραχωρείται. Ή πωλείται ή ενοικιάζεται. Και αυτό, ειλικρινά σας το λέω, το έχω διερευνήσει, δεν το λέω απλώς για να απογοητευτούμε. Εμείς θα κάνουμε όλα αυτά τα οποία λες. Συμφωνώ μαζί σου και να πάμε μια διαδημοτική ομάδα για να χτυπήσουμε την πόρτα όλων αυτών οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν και την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, μήπως λοιπόν μας το δώσουν. Ή έναν συμβολικού τιμήματος να μας το ενοικιάσουν. Και τα υπόλοιπα συμφωνούν από τουλάχιστον και η Δημοτική Αρχή και την πρόσκληση του Υπουργείου. Υπάρχει τοποθέτηση. Το θέμα είναι θέλετε. Κώστα, το έχουμε αναφέρει πάλι και νομίζω ότι η επίγνωση της δεν είναι λήψη απόφασης. Όχι, απλά, απλά ενισχύω αυτά που λέει ο Δήμαρχος με τη δική μου εμπειρία όταν Υπουργός Δικαιοσύνης ήταν ο κ. Παπαλιγούρας και πρόεδρος της Θέληδας Κατασκευαστικής ο κ. Κούρας και δεν μας το έδινε το ΤΑΚΔΙΚ. Ήταν δικιά μας ιδιοκτησία. Επειδή δεν έδωσε ο τότε πρόεδρος 1 εκατομμύριο για να το πάρει, γιατί λέει έχω κτίρια και δεν το έδιναν με καμία δύναμη. Και το νοικιάσαμε. Με συμβολικότητα. Καταρχήν. Θέμα 2. Λήψη απόφαση για τη δημοκράτηση του έργου επέκταση στο αρχιτεκτονικό δικτύο από ξένα μάτια λιθάρια για την ξυλοκάστη του εντοστήνη και αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού. Είναι έτοιμα στην δημοσιογραφία ο κ. Σιόντο Ιχνολόγου. Εμείς το έχουμε ξαναφέρει το θέμα, το έχουμε ξανασυζητήσει. Χωρίς. Κοντά στο μικρόφωνο, λίγο. Δεν το κάνουμε με ελαφρύ καρδιά. Το κάνουμε με έστω να ελπίζει. Έχουμε συζητήσει με παλιού αυτοκινητολογού, ανθρώπου που ξέρουν να γυρίζουν τέτοια έργα. Συζήτησα και με ανθρώπου από την ΕΜΕΑ και αποφασίσαμε λοιπόν να προτείνουμε. Αποφασίσαμε να προτείνουμε μια πολιτική απόφαση. Αυτό που καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε είναι μια πολιτική απόφαση. Την απόφαση να προχωρήσουμε στη δημοκράτηση κομματιού του έργου από Λουτρό ουσιαστικά μέχρι Μάτρα Λιθάρια, το τέλος του κύματος μέχρι Μάτρα Λιθάρια. Είναι δεδομένο ότι όταν ανοίξει το ΕΣΠΑ θα υπάρχει μια μεγάλη διασύνη απορρόφησης, θα υπάρχει μια ανάγκη απορρόφησης. Τότε όλα αυτά τα προεδραγμένα έργα που υπάρχουν στην πολιτεία, τα οποία είναι και πολλά και υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμό, θα πρέπει να επιλεχθούν αυτά που θα γίνουν. Να θυμίσω, σε μια προηγούμενη απέταση πριν του έργου, ένα από του λόγου ήταν ότι δεν είχε δημοκρατηθεί κανένα που έργο. Και από την καρδία. Αν δημοκρατήσουμε λοιπόν, και στη συνέχεια θα εξηγήσω τι εννοώ αναλυτικά, αν δημοκρατήσουμε, αυτό που κερδίζουμε είναι χρόνο απέναντι στα υπόλοιπα έργα. Μπορούμε λοιπόν να βρεθούμε ίσως ένα, όχι σίγουρα, ίσως ένα βήμα μπροστά απέναντι από τα πάρα πολλά παρόμοια έργα τα οποία έχουν προκηρυχθεί, έχουν προενταχθεί στην κορυφαία. Είναι λοιπόν για μας πολιτική απόφαση να μην περιμένουμε την τύχη μας. Να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες να αποκτήσει η Ευρωστήνη επιτέλους από την τεχνικό δίκτυο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βουσιακό. Για το συγκεκριμένο θέμα παρατηρήσεται ο διευθυντής της υποθετικής επιχείρησης του Κέντρου Συλλογικάς Αναστήνης, ο κ. Γεωργίου, ο οποίος έχει κάνει μια σχετική εισήγηση που έχει δοθεί νομίζω στους αρχηγούς των δημοτικών παρατάξεων και θα τοποθετηθεί πάνω σε αυτό. Αν είναι σαν το 2-11, θα πούμε. Αν είναι σαν...
θα είναι 2.17, πάλι θα μπούμε. Αν είναι 2.23 ή 2.25 και είναι αυστηρά γάμα προτεραιότητα, θα τελειώσουμε. Όχι, θα το ξεχάσω. Αν δεν θα μπούμε, εννοούμε ότι θα γίνει το εξωτερικό μέχρι μάρα Ιταλία, αυτό είναι ιδέα. Όταν λέω θα μπούμε, έχουμε πιθανότητες σοβαρές να πούμε γιατί είμαστε τάξη. Πάντα η μάχη είναι μάχη. Ανταγωνίζει σε όλα τα έργα σε όλη την Ελλάδα. Είτε έχεις διαδικασία, ποια διαδικασία, για να πούμε. Διαδικασία λέει η εγκύκλειος. Εγκύκλειος, θα θυμίζω, παραμονή των εκλογών. Έτσι, ένταξη έργων, παραμονή των εκλογών. Του σου λέει τι. Στη δική μας περίπτωση. Δεν σας διαβάζω εγώ τα πρώτα. Πόσο προπολογισμό, 15 εκατομμύρια είναι και τα δύο έργα. Μεγάλα νούμερα. Στη δική μας περίπτωση και στις δύο πράξεις θα μπορούσαμε να έχουμε προχωρήσει τη διαγωνιστική διαδικασία. Η οποία θα ήταν άτυπη. Αφού ο νόμος προβλέπει ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθημερό. Ο νόμος προβλέπει ότι η διαδικασία στους ανοιχτούς για τους διαγωνισμούς είναι αυθημερό. Αυθημερό βγαίνει ο ανάλογος. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση θα είχαμε προχωρήσει σε μια διαδικασία χωρίς αυτή να έχει ολοκληρωθεί και χωρίς να υπάρχει ανάλογο, αφού δεν θα είχαν ανοιχτεί οι οικονομικές προσφορές. Σου απαγορεύει να ανοίξει οι οικονομικές προσφορές. Δηλαδή, αν είχαμε κάνει διαδικασία πριν από ένα χρόνο, θα είχαμε εγγυητικές εργολάβων. Όσες εταιρείες θα είχαν συμμετέχει, ποιες εταιρείες θα συμμετέχανε, θα σας πω. Όπως με σαφήνεια λέω, ορίζεται στην απόβαση ένταξη των πράξεων αυτών, των εργοσοβαρών, εξουσίας θα είχαμε σε ομοιρία όσους από τους συμμετέχοντες θα είχαν αποδεχτεί κατά διαστήματα και παράταση φτιώσης των εγκυητικών τους επιστολών. Με αντίστοιχη οικονομική επιβάρηση. Ποιες τεχνικές εταιρείες, λέω, θα συμμετείχαν σε μια διαδικασία δίχως τέλος. Όσο συμμετείχαν. Αλλά οι εταιρείες έχουν σχέση με το έργο. Αναμένουμε την έκδοση προσκλήσεων για χρηματοδότηση των έργων. Οι προσκλήσεις αυτές δεν θα πρέπει να έχουν αυστηρά τον περιορισμό της οδηγίας. Οι εγγυσμούς σαν το 2000 εγγυσμοί γάμο προτεραιότητας. Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είμαστε σε εγγυσμό υποκέρνων τα ευρωστήνη, δεν έχει εγγυσμό πάνω από 2000, δηλαδή δεν είναι σε κατεταγμένο σε γάμο προτεραιότητα. Αυτή η γάμο προτεραιότητα είναι ένα επίμαχο θέμα για την περιοχή μας. Δεν είμαστε σε γάμο. Οι προσκλήσεις. Δεν είμαστε σε γάμο. Η πρόσκληση 2.17 έχει πολιτικά νερά. 2.11 έχει πολιτικά νερά. Και μας έδινε την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης. Η 2.11 ήταν χαλαρή όσον αφορά την οδηγία που είχαμε ενταχθεί. Και στις δύο προσκλήσεις είχαμε απενταχθεί για διάφορους λόγους. Όχι τεχνικούς όμως. Μην ξεχνάμε όμως ότι η προϋπόθεση της επέκτασης του απογευματικού δικτύου στην Δημοτική Ενότητα Προσκλήσης είναι και η επέκταση και αναβάθμιση του βιωτικού κατασταθμού του ξυλοκάστρου. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή πρέπει να το δούμε πακέτο με την αναβάθμιση του βιωτικού, γιατί η απόφαση του 2000 και του Δημαρχέ ήταν ότι να πάρουμε τα ρήματα του Προσκλήσης, τώρα να έχουμε να πάρουμε τα ρήματα. Να πάρουμε και να το υποδεχτούμε, γιατί είμαστε οι ίδιοι Δήμος, αλλά με τριτοβάθμια επεξεργασία. Αυτή είναι τεχνική η υποχρέωση. Είναι προϋπόθεση. Τεχνική προϋπόθεση. Όχι, ήταν η προϋπόθεση των αποφάσεων των δύο δημοτικών. Πολιτική προϋπόθεση. Είναι τεχνική ή πολιτική προϋπόθεση. Πρέπει να γίνει αναβάθμιση του βιολογικού του ξυλοκάστρου για να τα πάρει. Όχι. Εγώ λέω ακριβώς ότι. Τι είναι αυτά, να πει ο Βλάσης. Πρέπει να γράφετε μέσα στα προαπαιτούμενα. Αυτό λέμε τεχνική. Όχι, βέβαια. Πολιτική. Είχε συζητηθεί μεταξύ των κομμάτων. Όχι, αυτό. Άρα είναι πολιτική. Εγώ σας πω. Δεν είναι τεχνική η προϋπόθεση. Ναι, μπορεί. Λοιπόν, θα είχαμε και επίσης λίγο χρόνο.